Η παρέα μας μεγάλωσε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε εκλεκτό καλεσμένο. Είναι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο φίλος μου Μαρίνος Σιζόπουλος. Γνωστός φίλος και λάτρης του αθλητισμού. Καλώς τον πρόεδρο, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Πανίχο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σου. Και είναι γεγονός ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης η τάση προς τα τυχερά παιχνίδια αυξάνει. 100%. Άρα λοιπόν καλά κάνετε που κάνετε τους διαγωνισμούς. Είναι χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Λοιπόν, πρόεδρε, όταν με το καλό βγούμε από την καραντίνα, ο αθλητισμός που είναι το πιο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, θα έχει θεματάκια, θα χρειαστεί πολυεπίπεδη βεβαίως στήριξη για να επιβιώσει, για να κρατηθεί στην ζωή, για να κρατηθεί στον αναπνευστήρα, για να μην βουλιάξει. Οπωσδήποτε, όπως και όλοι οι άλλοι τομείς της οικονομίας, και ο αθλητισμός χρειάζεται ακριβώς μια ιδιαίτερη στήριξη. Εμάς ειδικά στην Κύπρο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτόν τον τομέα, δεδομένου ότι είναι ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια μας έχει κάνει ιδιαίτερα περήφανος. Για να είμαστε σωστοί, πρόεδρε, και ρεαλιστές, την τελευταία δεκαετία ίσως ήταν ο καλύτερος υπουργός των εξωτερικών. Ο καλύτερος πρεσβευτής ακριβώς της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο Κυπριακός Αθλητισμός, είτε ο κλασικός, είτε το ποδόσφαιρο, είτε η σκοποβολή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, και επειδή έχουμε ανάγκη αυτή την διεθνή επιβεβαίωση, την διεθνή παρουσία, είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς να στηρίξουμε αυτόν τον τομέα με όλες μας τις δυνάμεις, να τον διατηρήσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, δεδομένου ότι και οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν μεταφερθεί για τον επόμενο χρόνο, αλλά την ίδια στιγμή και γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και στο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα και τι θα χρειαστεί να ληφθούν ως άμεσα μέτρα και αποφάσεις για να μπορέσει το κυπριακό ποδόσφαιρο να συνεχίσει να βρίσκεται ψηλά στην κορυφή του ευρωπαϊκού. Έχετε απόλυτο δίκιο, πρόεδρε μου. Ούτως ή άλλως η μπαλίτσα και ο αθλητισμός σε ευρύτερο επίπεδο είναι το καλύτερο βάλσαμο, είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό. Συνεπώς θα το χρειαστούμε, γιατί θα είναι ζόρι και οι επόμενοι μήνες. Οπωσδήποτε θα το χρειαστούμε, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να στηριχθούν ακριβώς και τα αθλητικά σωματεία, τα οποία προφανώς θα έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και ζημιά. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Κύπρο, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ληφθούν και εδώ ειδικά μέτρα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρόεδρε, έχετε άποψη και ισχυρή μάλιστα και για το ποδόσφαιρο και για την μπαλίτσα. Το fair play λοιπόν επιβάλλει ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου εντός των γηπέδων, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εάν το επιτρέψουν βεβαίως οι συνθήκες. Οπωσδήποτε το ΕΦ αγωνίζεστε, Πανίκο, είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό ακριβώς και θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις που θα πρέπει ακριβώς να συμβεί, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τον καλύτερο τρόπο, αλλά και κυρίως να είναι δίκαιο. Το ότι θα γίνει, να γίνει κατά τρόπο δίκαιο. Να μην θεωρηθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι είναι κάτι το οποίο είναι προκατασκευασμένο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εάν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα πρέπει η ολοκλήρωση να γίνει εντός του αγωνιστικού χώρου. Φυσικά υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά θα πρέπει να γίνουν. Λογικό και φυσιολογικό. Θα είναι, πρόεδρε μου, αυτή η ολοκλήρωση εντός γηπέδου, έτσι, ό,τι πιο δίκαιο για όλους, θα αποφύγουμε τις αχρίαστες αντιπαραθέσεις βεβαίως, που θα είναι αχρίαστες για το άθλημα. Ναι, οπωσδήποτε δεν είναι η ώρα των αντιπαραθέσεων. Όπως έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, τώρα δεν είναι η ώρα ούτε της κριτικής, ούτε των αχρίαστων συγκρούσεων, ούτε των αντιπαραθέσεων. Είναι η ώρα της επικοδομητικής συνέργειας. Έτσι. Τι σημαίνει επικοδομητική συνέργεια? Ότι όλοι μας θα πρέπει ακριβώς
μέσα από επικοδομητικές προτάσεις, μέσα από ένα νυφάλιο και επικοδομητικό λόγο και διάλογο, να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Γιατί δεν είναι η κρίση αυτή, δεν θα πλήξει είτε μόνο, ας πούμε, τους οπαδούς ενός κόμματος ή μιας μερίδας ή ενδεχομένως τους οπαδούς ενός σωματείου. Θα μας πλήξει όλους. 200%. Όλους. Άρα λοιπόν έχει σημασία όλοι να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σωστά, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, έτσι, να τις πολλαπλασιάσουμε, και δεν πρέπει να έχουμε τον εγωισμό και να πιστεύουμε ότι μόνο εμείς κατέχουμε το αλάνθαστο, μόνο εμείς κατέχουμε, ας πούμε, την σοφία και την ορθότητα των προτάσεων. Οι εξυπνάδες και οι λαμογιές δεν είναι της ώρας, έχουμε χρόνια μπροστά μας. Η εξυπνάδα σε αυτή την περίπτωση είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο όλες τις προτάσεις. Και θετικές προτάσεις μπορούμε να τις ακούσουμε από όλους. Από τον πιο απλό πολίτη μέχρι και τον πλέον μορφωμένο. Γιατί εδώ τα ζητήματα δεν έχουν μόνο την επιστημονική διάσταση, έχουν και την κοινωνική διάσταση. Φτάνει να έχουμε αυτιά, πρόεδρε, και κριτήρια αξιολόγησης. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Πανίκο. Άρα ο Σιζόπουλος είναι ξεκάθαρος. Ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, εάν και εφόσον, εντός γηπέδου. Τελεία και παύλα. Ναι, γιατί εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Εάν αύριο τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για παράδειγμα, θα καθυστερήσουν πάρα πολύ να ξεκινήσουν, ή ενδεχομένως και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα καθυστερήσει να ξεκινήσει και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε ενδεχομένως τον Ιούνιο το δικό μας το πρωτάθλημα και το κύπελλο, αφού δεν θα έχουμε τους προκριματικούς αγώνες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που κυρίως συμμετέχουν οι ομάδες μας που ξεκινούν από τον Αύγουστο, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο ενδεχομένως. Με την ησυχία μας. Με την ησυχία μας. Λοιπόν, και εσύ, Ζόπουλε, επειδή. Θέλει και μια ευκαιρία οι ομάδες μας να αποκτήσουν και ένα σχετικό πλεονέκτημα που δεν το είχαν στο παρελθόν, δεδομένου ότι το Κυπριακό Πρωτάθλημα καθυστερούσε να ξεκινήσει. Μπαίναν οι ομάδες μας στο. Χωρίς επίσημους αγώνες. Χωρίς επίσημους αγώνες, χωρίς παιχνίδια στα πόδια τους υποδοσφαιριστές και χωρίς την ιδιαίτερη εμπειρία. Ωραίος, ψαγμένος και υποψιασμένος ο Σιζόπουλος. Όμως, επειδή, πρόεδρε, είστε και πολύ γνωστός γιατρός, έτσι, και η άποψή σας μετράει και σε αυτό το επίπεδο. Για να ξεκινήσει η μπαλίτσα το ποδόσφαιρο θα πρέπει να φτάσουμε στο μηδέν. Αυτό λένε οι ειδικοί, αυτό λένε οι επιδημιολόγοι, δηλαδή σταδιακή χαλάρωση, κύριε Σιζόπουλε, όχι απότομη αλλαγή. Συνεπώς, πρόεδρε μου, λογικά και φυσιολογικά εγώ βλέπω επανέναρξη των προπονήσεων με το πιο αισιόδοξο σενάριο μέσα Μαΐου και βάλε. Μήπως είμαι λάθος? Πανίκο, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, αλλά πρώτα-πρώτα είναι αυτό που έχεις τονίσει. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να μηδενίσουμε τις όποιες επιπτώσεις από την επιδημιολογική κρίση. Mm-hmm. Λοιπόν, και στη συνέχεια, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι ακριβώς προσεκτικά να ξεκινήσει η όλη διαδικασία, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο είτε την υγεία των ποδοσφαιριστών και των αθλητών, είτε των φιλάθλων. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν προέχει η υγεία μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που, όχι μόνο λόγω της ιδιότητας μου ως γιατρός, αλλά και στο κόμμα, η ΕΔΕΚ από την πρώτη στιγμή θέσαμε σε προτεραιότητα ακριβώς το οικονομικό, ιατρικό κομμάτι της αντιμετώπισης της κρίσης. Γιατί όπως είπαμε πάρα πολλές φορές, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα προκύψουν και θα προκύψουν, εύκολα ή δύσκολα, αργά ή γρήγορα, θα μπορέσουμε να τις διαχειριστούμε. Το οικονομικό έστω στον κουτούκι είναι Μέρκελ ο φίλος μου, αμάν Χριστέ μου. Λοιπόν, και σε απώλειες ζώων όμως, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Ακριβώς. Κάτι και μια ζωή τέλειωσε. Δεν μπορεί να διαχειριστεί. Γι' αυτό ακριβώς. Είναι ανθρωποκεντρική προσέγγιση και πολιτική. Ακριβώς. Άρα όλη η προσπάθεια μας θα πρέπει πρώτα να επικεντρωθεί σε αυτό το σημείο, να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες, ότι θα μπορέσουμε εύκολα ή δύσκολα να περιορίσουμε την εξάπλωση της πανδημίας στην πατρίδα μας. Και αφού αυτό το πετύχουμε, από εκεί πέρα έχουμε τον χρόνο για να προχωρήσουμε και να διαχειριστούμε όλα τα υπόλοιπα τα θέματα. Μαρίνο Σιζόπουλε, τώρα που μιλάμε, μου ήρθε στο μυαλό μια δικιά σας πρόταση
για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, θεωρώ, πρόεδρε μου, ότι είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία εν ώψη της νέας σεζόν Σιζόπουλε μου να αναβαθμιστούν τα γήπεδα, τουλάχιστον πού, στο κομμάτι της υγιεινής, γιατί είναι δεκάδες, πρόεδρε, και εκατοντάδες οι καταγγελίες για τουαλέτες στα γήπεδα μέσα, π.χ. που είναι χειρότερες από στάβλους. Είναι γεγονός αυτό, και αν θυμάσαι, πανίκο και παλιότερα, με αφορμή τότε την κάρτα φιλάθλου, είχαμε πει ότι ακριβώς δεν είναι δυνατό σήμερα μόνο δύο γήπεδα στην Κύπρο να πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Ότι ο πολιτισμός συνδυάζεται άμεσα και με τις συνθήκες υγιεινής ενός χώρου. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία ακριβώς να ξεκινήσει μια διαδικασία αναβάθμισης των γηπεδικών εγκαταστάσεων και κυρίως των κοινόχρηστων χώρων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την επιδημία. Όμως πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η ανθρωπότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αντιμετωπίζει ίδιου βαθμού ή και πιο ήπιες, εύχομαι όχι χειρότερες, επιδημίες από αυτή. Να υπενθυμίσω ότι από το 1979, όταν για πρώτη φορά διαπιστώθηκαν τα πρώτα περιστατικά με το AIDS στο Σαν Φρανσίσκο στις ΗΠΑ, είναι η 8η ιογενής επιδημία που χτυπά την ανθρωπότητα, τον πλανήτη. Άρα μέσον όρο βλέπετε ότι κάθε πέντε... Συνεπώς με ερασιτεχνικά μαθηματικά πάμε ανά πενταετία. Περίπου ανά πενταετία. Απαναγίτσα μου, η επόμενη δηλαδή θα μας κόψει λίγο μεγάλους. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ναι, ήταν το AIDS, ήταν τρελές αγιλάδες, ήταν η χείρη, ήταν τα ψινά, ήταν ο SARS, ήταν η γρήπη α. Αυτά λοιπόν θα τα έχουμε. Αυτά θα τα έχουμε. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό και η πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά γενικά και η ανθρωπότητα και οι κυβερνήσεις, να έχουμε λάβει τα μέτρα μας ούτως ώστε να μπορούμε... Και να αναβαθμίσουμε τις συνθήκες υγιεινής. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, οι συνθήκες υγιεινής θα πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς. Θα πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς. Θα πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς, γιατί ακριβώς οι συνθήκες υγιεινής είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές για να αποφεύγουμε τις οποιασδήποτε υγιεινής επιδημίες. Για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, πρόεδρε, αυτή η κρίση επιβάλλει βέβαια στήριξη του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Γενικότερα επιβάλλει ωστόσο τι? Και διόρθωση των στρεβλώσεων, έτσι. Π.χ. να μηδενίσουμε κάπως τα εξωπραγματικά συμβόλαια ή, να το θέσω πιο σωστά, να αφαιρέσουμε κάποια υπερβολικά μηδενικά. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν σε αυτή την περίπτωση, πανικό. Και στο θέμα των συμβολέων και στο θέμα, μπάση περιπτώσει, γνωρίζει πολύ καλά όπως και εγώ γνωρίζω, και τα δύο και τα τρία συμβόλαια. Έτυχε πολλές φορές στο παρελθόν να βγουν στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα τα ζητήματα. Νομίζω ότι είναι πάντα προς όφελος όλων μας να είμαστε από την αρχή καθαροί όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα να γίνει. Σωστό. Γι' αυτό οι διοικούντες στα σωματεία έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτά τα ζητήματα, αλλά την ίδια στιγμή τεράστια ευθύνη έχουν και αυτοί που εποπτεύουν τη λειτουργία και ελέγχουν πια τα αθλητικά σωματεία και όχι μόνο. Εποπτικές αρχές. Ναι, και εγώ είναι κάτι που το έχω εφαρμόσει όσον αφορά και το δικό μου το κόμμα, από τη στιγμή που το έχω αναλάβει την προεδρία του κόμματος, και με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο διαφανή οικονομική διαχείριση. Γιατί ακριβώς το οικονομικό κομμάτι είναι η αχίλλειος πτέρνα για όλους μας. Για όλους μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό οικονομικά να είμαστε καθαροί. Έχεις εκεί το τσάρο των οικονομικών, είσαι μια χαρά καλυμμένος. Ναι, είναι γεγονός. Όλα τα υποπτεύει. Λοιπόν, είναι πρόεδρε... γεγονός ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή οικονομική επιτροπή, διαχειρίστηκε εξαιρετικά. Και δεν είναι το γεγονός ότι μέσα σε 4 χρόνια το πέραν του 1 εκατομμυρίου χρέη τα οποία είχε το κόμμα σήμερα έχουν μπαίνει. Δηλαδή, τέλος τους ελληματικούς προϋπολογισμούς. Ναι, δεν υπάρχει το ποδοσφαιροποιό. Ο ελληματικός προϋπολογισμός έγινε θετικός. Ναι, και στο ποδόσφαιρο πρέπει πια να φροντίσουμε οι ελληματικοί προϋπολογισμοί να γίνουν θετικοί ή εν πάση περιπτώσει να είναι ισολογισμένοι και ισοζυγισμένοι, έτσι ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε για έναν καλύτερο τρόπο. Okay, λοιπόν. Κύριε Σιζόπουλε, έχετε SMS ακροατής, λέει το εξής, κάνει μια τοποθέτηση ότι
Τα σωματεία, κύριε Σιζόπουλε, δεν είναι μόνο άρτος και θεάματα. Να μην ξεχνάμε πως πολλά από τα σωματεία συστάθηκαν για να προσφέρουν στις κοινότητες ως αναγνωστήρια, κύτταρα πολιτισμού κτλ. Είναι καιρός λοιπόν τα σωματεία να θυμηθούν τις ρίζες τους, την ανάγκη βεβαίως να προσφέρουν στην κοινωνία. Όχι μόνο να εισπράττουν από τα εισιτήρια, είναι και ο καιρός της ανταπόδοσης. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον ακροατή, γιατί ακριβώς και στις κοινότητες είναι πολύ πιο σημαντικός ο ρόλος των αθλητικών σωματείων, αλλά και στις πόλεις, ότι μπορούν πια να αναδείξουν μια πολύ ισχυρή δραστηριότητα με διάφορες πολιτιστικές και όχι μόνο δραστηριότητες, με αθλητικές, με ανθρωπιστικές δραστηριότητες και με ανθρωπιστικές παρεμβάσεις. Και ανθρωποκεντρική δράση. Και ανθρωποκεντρική. Έχω δει πάντως κατά καιρούς ποδοσφαιριστές αθλητικών σωματείων να επισκέπτονται παιδιατρικές ψέρικες νοσοκομείων, να προσφέρουν δώρα στα Χριστούγεννα στα παιδιά. Η κοινωνική ευθύνη, το social responsibility. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η έκκληση ακριβώς είναι και η διοίκηση των νοσοκομείων να διαπαιδαγωγήσουν και τους ποδοσφαιριστές τους και τους αθλητές τους, ακριβώς στο να αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την κοινωνική ευθύνη. Νούσιμες λύσεις, πρόεδρε μου. Νούσιμες λύσεις στο τραπέζι. Όλοι θα χάσουμε. Χρειάζονται κατέρωθεν θυσίες. Ακριβώς, Πανίκο. Και νομίζω ότι πάντοτε την ώρα της κρίσης, την ώρα της δυσκολίας, ο εγωκεντρισμός πρέπει να εγκαταλείπεται. Θα πρέπει να πριτανεύει πάντοτε το εμείς και όχι το εγώ. Και κυρίως η συνδρομή η οποία πρέπει να υπάρχει. Mm-hmm. Και με αυτή την ευκαιρία να πω κάτι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλοι για παράδειγμα, επικροτούμε και ευχαριστούμε το ιατρικό προσωπικό για τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλει και βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες οι πλέον εκτεθειμένοι στους κινδύνους είναι κυρίως οι γιατροί και νοσηλευτές. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες τους κατηγορούσαμε ότι είναι φοροφυγάδες. Και τι δεν λέγαμε. Καλά, λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοντά στον Ιούλιο-Αύγουστο, ξέρεις τι θα λέμε. Πήγα να με δει αυτός ο άχρηστος ένα πεντάλεπτο και μου πήρε πενιντάρικο. Ότι υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα ενδεχομένως άτομα τα οποία παραβιάζουν το θεσμικό και το λειτουργικό πλαίσιο του επαγγέλματος. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Όμως θα είναι λάθος να στοχοποιούμε μια ολόκληρη επαγγελματική ομάδα, γιατί πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά θα παρεχτρέπονται. Δεν θα διαφωνήσω. Αυτοί που παρεχτρέπονται θα πρέπει να τιμωρούνται. Αυτοί που είναι έντιμοι και σωστοί θα πρέπει να επιβραβεύονται. Όπως και τώρα, γιατί αναγκαστήκαμε να λάβουμε πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού, γιατί ενώ το 98% του πληθυσμού λειτουργήσε σωστά, η μειοψηφία ισοπαίδωσε τους υπόλοιπους. Το οποίο ακριβώς, ναι. Και εγώ είχα πει ότι χρειάζεται μέτρο. Γιατί και ο πολύ αυστηρός περιορισμός, όταν θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις ο εγκλεισμός πόσο θα επηρεάσει τη ψυχολογία ενός ατόμου, και από τη στιγμή που επηρεάζει τη ψυχολογία του ατόμου δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις με ποιον τρόπο θα αντιδράσει. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και εμείς ως ΕΔΕΚ καταθέσαμε δύο προτάσεις για αυτό το πράγμα. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν ειδικά κέντρα παροχής ψυχολογικής υποστήριξης στους εγκλεισμένους πολίτες, αξιοποιώντας κυρίως ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Και το δεύτερο, ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί όσον αφορά τις ποινές σε αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν τις νομοθεσίες οι οποίες υπάρχουν και τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί. Να επιβλέψουν... Ούτως ώστε η μειοψηφία να μην καταδικάζει την πλειοψηφία. Ακριβώς. Να μην κατακυριάζει η πλειοψηφία. Πρόεδρε μου, τι παίζει με την χλωροκίνη? Οι Ισραηλινοί πάντως την έχουν καθιερώσει στην πρώτη γραμμή, και εδώ στο διαδίκτυο διαβάζω δήλωση του αρμόδιου για την υγεία υπουργού, του Κωνσταντίνου Ιωάννου, ότι έχουμε χλωροκίνη για 240.000 ασθενείς, πλήρης επάρκεια. Όταν περίπου στις 16 ή στις 17 του Μάρτη επίσημα έκανα την τοποθέτηση και δημόσια. Είχες φάει κράξιμο? Ναι, είχα φάει κράξιμο από διάφορους, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το λαμβάνω ιδιαίτερα υπόψη.
γιατί δεν ήταν ούτε η πρόταση αυτή αποτέλεσμα μιας συναισθηματικής ή επιπόλειας παρόρμησης εκείνης της στιγμής. Ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ βαθιάς ιατρικής γνώσης μέσα από τη μακροχρόνια εμπειρία την οποία έχω για την χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων φαρμάκων και ειδικά της υδροξυχλωροκίνης σε δερματολογικά περιστατικά, αλλά και μιας πολύ έτσι προσεκτικής παρατήρησης η οποία έγινε. Έστω και αν ήταν λεπτομεριακή αυτή η παρατήρηση. Αν δεν κάνω λάθος, στις 15 του Μάρτη η κυβέρνηση της Γερμανίας είχε ζητήσει από μια μεγάλη φαρμακευτική βιομηχανία να αυξήσει την παραγωγή της χλωροκίνης. Την ίδια στιγμή διαπίστωσα ότι το ποσοστό θανάτων στην Γερμανία ήταν πάρα πολύ μικρό. Την ίδια στιγμή, μια δεύτερη παρατήρηση ήταν τα περιορισμένα κρούσματα που υπήρχαν στην Αφρική. Γιατί είναι μια ήπειρος στην οποία υπάρχει μια διαδεδομένη χρήση της χλωροκίνης λόγω της ελαιονοσίας που υπάρχει. Γι' αυτό και όσοι ταξιδεύουν Κύπροι σε αυτές τις περιοχές οφείλουν ανάμεσα στα φάρμακα που θα λάβουν να είναι και η υδροξυχλωροκίνη ως λοιπόν προστασία. Γνωρίζοντας λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το φάρμακο, θεώρησα ότι είναι μια ευκαιρία η Κύπρος να πρωτοχωρήσει, να εφαρμόσει αυτόν το φάρμακο, δεδομένου ότι στην περίπτωση που θα έχω θετικά αποτελέσματα θα είναι κέρδος, στην περίπτωση που δεν θα έχω αποτελέσματα δεν θα είναι ζημιά, γιατί το φάρμακο αυτό δεν έχει οποιασδήποτε παρενέργεια στον οργανισμό, okay, να το χορηγήσεις για 10-15 μέρες. Εδώ έχω περιστατικά που το χορηγώ για 10-15 χρόνια συνέχεια και δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι μια θεραπεία, το κόστος της οποίας για 10 μέρες είναι περίπου 20-25 ευρώ, δεν είναι ιδιαίτερη οικονομική επιβάρηση, αλλά εάν όντως προφυλάξει τα περιστατικά, μειώσει την βαρύτητα των συμπτωμάτων από την... Έχουμε αποσυμφόρηση στις εντατικές. Ακριβώς, θα έχω αποσυμφόρηση στις εντατικές, θα προστατεύσω τον κόσμο, θα μειώσω τον αριθμό που θα μπουν στον αναπνευστήρα, άρα λοιπόν σώζω ζωές. Και δεν κλατάρει το σύστημα υγείας. Ακριβώς. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ήταν... Κατανοητό. Στοχευμένη και δομημένη. Μάλιστα. Στη συνέχεια πρέπει να πω ότι αυτή η πρόταση επιβεβαιώθηκε όταν πληροφορήθηκα με τις διασυνδέσεις και τις επαφές τις οποίες έχω ότι χρησιμοποιείται και στο Ισραήλ. Λοιπόν, και μάλιστα αυτό που έχω πει και στο Υπουργείο και στον Υπουργό και δημοσιά είναι ότι είναι σκόπιμο να ξεκινάει η θεραπεία μόλις επιβεβαιωθεί ότι ένα άτομο είναι θετικό. Γιατί πριν μπούμε κάποια... στο μεγάλο ζόρι. Ακριβώς. Γιατί ήδη με κάποια αποτελέσματα από κλινικές παρατηρήσεις που έχουν γίνει, έχει διαπιστωθεί ότι περίπου στο 95% των περιστατικών η βαρύτητα των συμπτωμάτων σχεδόν μηδενίζεται μετά από 5 με 6 μέρες. Προληπτικά δηλαδή λειτουργεί τόσο πολύ στοχευμένα. Δεν λειτουργεί ως πρόληψη μόλυνσης. Mm-hmm. Λειτουργεί όμως ως μείωση της βαρύτητας. Προληπτικά εννοώ όταν είμαστε συμπτωματικοί, όταν νοσήσουμε, να προλάβουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Εγώ λέω, ανήκω ακόμα και όταν είμαι θετικός, να το ξεκινήσω πέρα, γιατί δεν ξέρω μετά από πόσες μέρες μπορεί να αρχίσει να εκδηλώνεται η συμπτωματολογία και υπάρχουν περιπτώσεις που η συμπτωματολογία... Δηλαδή να το ρυθμίσω και να το συντονίσω πριν με ρίξει. Ακριβώς, ακριβώς. Okay. Να κάνω εκείνο που πρέπει να κάνω. Πάντως ιεραρχικά και προοδευτικά άρχισε η δική σας θεώρηση σε ό,τι αφορά την χλωροκίνη να υιοθετείτε. Μάλιστα, εγώ είπα και ακόμα κάτι πριν μερικές μέρες. Okay. Ότι αν είχα την ευθύνη να πάρω την απόφαση, εγώ θα έλεγα ότι όλων των νοσηλευτικών και των ιατρικών προσωπικών που είναι σε νοσοκομεία που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, εγώ θα τους έδινα προληπτικά να πάρουν το συνδυασμό των δύο φαρμάκων. Θα είχαν ενδεχομένως καλύτερο προστατευτικό μέτρο και από τις μάσκες και από τα γάντια. Όχι, να χρησιμοποιούν τις μάσκες, να χρησιμοποιούν. Παράλληλα και ταυτόχρονα. Όλα, ταυτόχρονα. Γιατί στο ενδεχόμενο που ενδεχομένως θα νοσήσουν, θα προσβληθούν από τον ιό, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μειώσω την βαρύτητα των συμπτωμάτων τους. Πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός. Λοιπόν, ακριβώς. Πάμε πρόεδρε μου να το μαζέψουμε, να το καταλήξουμε επειδή μας πιέζει υπερβολικά ο χρόνος. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Πραγματικά. Δύσκολη. Ορίστε. Το ξέρω. Αλλά όταν έχεις να διαχειριστείς την ζωή και την υγεία κάποιου ανθρώπου ή ανθρώπου στην ανθρώπου σου, που αύριο μπορεί να είναι στενά συγγενικά σου πρόσωπα, μπορεί ο πατέρας σου, μπορεί η μάνα σου, μπορεί οποιοςδήποτε, είσαι υποχρεωμένος να παίρνεις άμεσες και τελεσίδικες αποφάσεις.
Εγώ είναι αυτό που έχω πει και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη σύσκεψη που είχαμε στις 19 του Μάρτη που είχε με τους αρχηγούς των κομμάτων. Εγώ προτιμώ λάθη που μπορούν να γίνουν λόγω αποφάσεων που ληφθήκαν. Μάλιστα. Από τα λάθη που θα προκύψουν από αποφάσεις που δεν ληφθήκαν. Κατανοητό. Λοιπόν, πρόεδρε μου, πάμε σε ένα άλλο επίπεδο και το κλείνουμε δύσκολη, πολύ δύσκολη. Η επόμενη μέρα, κύριε Σιζόπουλε, κοινωνικά θα χρειαστεί επιτήρηση και χαλιναγώγηση σε όλα τα επίπεδα, γιατί ξέρεις περισσότερο από μένα ότι μετά την όποια κρίση, πρόεδρε, τρία πραγματάκια απογειώνονται στο μέγιστο βαθμό. Τζόγος, πορνεία και ναρκωτικά. Ακριβώς. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, πριν να φτάσουμε στο θέμα της καταστολής, γιατί αυτά είναι κοινωνικά φαινόμενα, και εγώ έχω τονίσει πάρα πολλές φορές ότι στην αντιμετώπιση οποιοδήποτε κοινωνικού προβλήματος θα πρέπει να υπάρχει μια σταδιοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης. Πρώτα είναι η πρόληψη, μετά είναι η διαχείριση και η καταστολή τελευταία. Στην Κύπρο πάντα συνηθίζαμε να ξεκινούμε από την καταστολή. Όταν η καταστολή δεν αποδίδει, πάμε στη διαχείριση. Αλλά όταν φτάσουμε ήδη στην διαχείριση για να πάμε στην πρόληψη, χάσαμε το παιχνίδι. Άρα αυτή τη στιγμή είναι εκείνο που χρειάζεται να γίνει άμεσα τι είναι. Το πρώτο πράγμα είναι να διασφαλίσουμε μία τουλάχιστον στοιχειώδη οικονομική διαβίωση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αυτοεργοδοτημένων και των εργαζομένων. Όσον δεν το κοινωνικού συνόλου. Είναι απαραίτητο οικονομικό κόστος, αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει. Και μετά, εάν και εφόσον δω ότι εκδηλώνται αυτά τα συμπτώματα και αυτά τα φαινόμενα να προχωρήσουν στην καταστολή τους. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει τι. Το πρώτο πράγμα είναι να υπάρχει μια σωστή δημοσιονομική πειθαρχία. Δηλαδή η ενίσχυση αυτών των περιπτώσεων που θα πληγούν από την κρίση πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, πρέπει να είναι πάρα πολύ στοχευμένη και δίκαιη. Για να μην δημιουργήσουμε κοινωνικές αδικίες. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει, πρέπει να αυξήσουμε την ρευστότητα σε χρήμα εννοείται του κράτους για να μπορεί να κάνει την κοινωνική πολιτική του. Γιατί αυτά τα χρήματα εξαντλούνται. Αν κρατήσει 2, 3, 4 μήνες αυτή η κατάσταση, πού θα βρει το κράτος χρήματα? Άλλο μνημόνιο, άλλο κούρεμα καταθέσεων, τι? Γι' αυτό και έχουμε πει ότι το κράτος πρέπει να δώσει κίνητρα σε αυτούς που δεν έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, και είναι αρκετοί αυτοί που δεν έχουν πληγεί από την πανδημία αυτή τη στιγμή, να μπορούν με κίνητρα να εκπληρώσουν τις όποιες οικονομικές υποχρεώσεις έχουν απέναντι στο κράτος. Δηλαδή, χρωστό φόρων εισοδήματος, χρωστό ΦΠΑ, χρωστό ας πούμε κοινωνικές ασφαλίσεις. Μάλιστα. Είμαι στο σχέδιο Αριάδνη, να μου δώσει έναν κίνητρο για παράδειγμα, αν τα πληρώσω μέσα στον επόμενο 1-2 μήνες, να έχω 10% έκπτωση. Άρα μου δίνει έναν κίνητρο να το πράξω, να το κάνω. Άρα το κράτος να πάρει λεφτά. Την ίδια στιγμή. Άρα να εξασφαλίσουμε μια σχετική ρευστότητα. Ακριβώς, ρευστότητα. Επειδή ο τουρισμός δεν πρόκειται να ανακάμψει φέτος. Τουρισμό να μιλούμε για το 21 πια. Ο μόνος τομέας που μας μένει σήμερα για να μπορέσει να προσφέρει κάπως στην οικονομία είναι ο κατασκευαστικός τομέας. Και επειδή ακριβώς οι αγοραπολισίες και εντός Κύπρου και εκτός Κύπρου μπορούν να γίνουν με διαδικτυακό τρόπο, θα πρέπει ουσιαστικά οι εκείνες οι υπηρεσίες, τα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας που είναι εμπλεκόμενα σε αυτή τη διαδικασία, να λειτουργούν αποδοτικά και με υψηλή τεχνολογία και άμεσα. Λοιπόν, μπορούμε να δώσουμε κίνητρα πια για να γίνουν αγοραπολισίες. Αλλά σε αυτές τις αγοραπολισίες το κράτος θα έχει κάποια λεφτά, θα έχουν κάποια λεφτά και οι πολίτες, αυτοί που θα πουλήσουν, αυτοί που θα αγοράσουν. Άρα, έχει λογική. Μια μικρή τόνωση στην ρευστότητα της οικονομίας. Και να αποφύγουμε όλα τα υπόλοιπα που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή την πορνεία, τον τζόγο και τα ναρκωτικά. Όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχουν κρίσεις, την ίδια στιγμή οι κρίσεις προκαλούν και ευκαιρίες. Γι' αυτό υπάρχουν πάντα κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στημένοι στη γωνιά, περιμένουν την ώρα της κρίσης για να κάνουν τις κινήσεις τους για να αποκτήσουν κέρδη και ωφέλη. Αλλά την ίδια στιγμή δεν θα αποκτήσουν μόνο αυτοί τα κέρδη και τα ωφέλη, θα έχει κι άλλους. Άρα λοιπόν, εάν σήμερα έρθουμε και καταργήσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, για παράδειγμα, το φόρο κεφαλαιοχηγών κερδών, άρα κάποιος ο οποίος σήμερα θα πουλήσει κάτι, αφού δεν θα έχει να πληρώσει φόρο κεφαλαιοχηγών κερδών, μπορεί να το πουλήσει σε πιο φτηνή τιμή. Άρα κάποιος μπορεί εύκολα να το αγοράσει. Άρα να γίνει μια μικρή κίνηση. Την ίδια στιγμή έχουμε μπει ο φόρος, το ΦΠΑ, από 19% να γίνει 10%. Είναι ακόμα μια οικονομική ενίσχυση. Και τέλος, θα μπορούμε, εκεί που χρειάζεται να γίνουν μεταβιβαστικά τέλη,
να είναι για αυτήν την περίοδο στο 50%. Άρα αδιάθετα ακίνητα σήμερα υπάρχουν. Μπορούν μέσω διαδικτύου από το εξωτερικό, αλλά και από την εσωτερική αγορά, να βγουν αγοραστές. Άρα οτιδήποτε θα γίνει, αυτό το πράγμα θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε παρακάτω. Ή ακόμα και αυτοί που ενδιαφέρουν... Κινητικότητα κάτι... στην αγορά, ζωντανεύει η οικονομία. Ακριβώς. Να χτίσουν κάτι για να κάνουν μια ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό, εάν τους πω, ξέρεις, αν πάρεις την άδεια, την πολυδομική σου άδεια ή την άδεια οικοδομής σου μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πληρώσεις το 50% των χρημάτων που πρέπει να πληρώσεις. Άρα θα του κινήσουν το ενδιαφέρον να κάνει τα σχέδια του τώρα, να τα υποβάλει τώρα. Άρα λοιπόν να έχει το κράτος έναν όφελος. Και έχει σημασία σήμερα να διατηρήσω στοιχειωδώς την οικονομία και την αγορά, έστω σε μια επιβραδυνόμενη κινητικότητα από το να σταματήσει εντελώς. Αποκωδικοποιήσατε ήδη ένα μοντέλο οικονομικής συμπεριφοράς. Άλιστα. Για επαναφορά στην κανονικότητα. Ακριβώς. Όταν σταματήσεις εντελώς, είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις την εκκίνηση. Όταν όμως έχεις έστω και αργούς και χαμηλούς ρυθμούς κινητικότητας, η ανάπτυξη στη συνέχεια είναι πολύ πιο εύκολη. Πρόεδρε, Μαρίνο Σιζόπουλε, τα πες όλα. Μας κάλυψες, αρχηγέ, πλήρως να είσαι γερός και δυνατός. Υγεία. Και υγεία σε όλους μας, καλές υπομονές. Πάντα, σπίτι, πάντα. Τις μάσκες μας, τα τον κάντυλο μας... τον έχω ήδη καραντίνα. Δεν χρειάζεται να στριμωχνόμαστε σε δύο σε ένα μικρό ραδιοθάλαμο πολλά άτομα. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Είναι καλό γιατί τον προστατεύουμε, είναι κακό γιατί τον χάνουμε εμείς και έχουμε την επικοινωνία. Θα τον έχουμε σύντομα. Λοιπόν, γεια σου, πρόεδρε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Την αγάπησες, λοιπόν.